Η συνάντηση αφορούσε τα ζητήματα, τα καυτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Τσιγκάνοι. Υπάρχει ένα διαχρονικό πολυεπίπεδο ζήτημα της ομαλής ένταξης των Ελλήνων Τσιγκάνων που πλήττονται τα τελευταία 10 χρόνια και με αφορμή την πανδημία. Οι ανισότητες έχουν μεγαλώσει. Η ανάγκη είναι πάγια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και εμείς στα πλαίσια των δράσεών μας αλλά και ως τριτοβάθμιο όργανο θα πρέπει να διατηρήσουμε μια συνεννόηση επικοινωνίας και ειλικρινής επικοινωνίας με τα κόμματα όπως κάναμε σήμερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αναφέραμε ζητήματα που αφορούν τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, τον εμβολιασμό, την εργασία και είχαμε την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα ως το επόμενο διάστημα θα κινηθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με επίκαιρες ερωτήσεις αλλά και στην Ευρώπη και θα έχουμε μια στενή επικοινωνία για να μπορέσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα της χώρας να βρούμε επιτέλους την ισχυρή βούληση, διότι χωρίς βούληση δεν θα μπορέσει ποτέ να έρθει η ένταξη. Είναι πραγματικά αναγκαίο και η ένταξη των Ελλήνων Τσιγκάνων θα ευνοήσει όλη την κοινωνία αλλά και τη χώρα μας. Όσο έχουμε συμπολίτες μας στο περιθώριο, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς εργασία, χωρίς εκπαίδευση, αυτό πραγματικά είναι άδικο, αλλά δεν συμφέρει και δεν τιμά κιόλας την χώρα μας.